Μετά την ανακοίνωση που έβγαλε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, στην ίδια πράξη προχωράει και η Νεολαία, καταδικάζοντας την επίθεση αγνώστων στα γραφεία του κόμματος και στο στέκι το βράδυ του Σαββάτου. Στη σχετική ανακοίνωσή τους, υπογραμμίζουν πως αυτό έγινε έτσι ώστε να υπονομεύσουν τα προνόμια που παρέχει το στέκι Καρντελέν, όπου μέσα στα 2 χρόνια λειτουργίας του έχει καταφέρει να στεγάσει τα πιο πληττόμενα κομμάτια της κοινωνίας της Ξάνθης. Η ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την διπλή επίθεση που έγινε το προηγούμενο Σάββατο, τόσο στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο στέκι πολιτικής πολιτισμού και αλληλεγγύης Καρντελέν, με μπογιές που βάψανε τους τοίχους και τα 2 αυτά σημεία. Και η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνεται ότι αυτές οι πρακτικές νύχτα, αυτά τα χτυπήματα και τα συνθήματα που μοιράζονται με διάφορα φλάιερ ανυπόγραφα είναι πρακτικές τραμπουκισμού και δεν δείχνουν κάποια πολιτική κατεύθυνση. Και όσο θεωρούμε ότι γίνεται αυτή επίσης σε μια δύσκολη συγκυρία για την αριστερά, που έχει δεχθεί μια αρκετά μεγάλη ήττα, αλλά που ακόμα προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και να χτυπήσει σημεία όπως αυτά της διαφθοράς και της διαπλοκής. Αλλά περισσότερο θέλω να σταθώ στο σημείο, στην επίθεση στο στέκι Καρντελέν, το οποίο είναι ένα πολύ ενεργό στέκι και τα τελευταία 2 χρόνια έχει παράξει πάρα πολλά υλικά αποτελέσματα. Έχει καταφέρει να ενώσει τον κόσμο της Ξάνθης ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και φυλής και να παράξει ένα κοινωνικό έργο τόσο μέσα από το φροντιστήριο, το κοινωνικό φροντιστήριο του Καρντελέν που παρακολουθούν πάνω από 50 μαθητές, όσο και στο κομμάτι του πολιτισμού με διάφορες εκδηλώσεις αλλά και της πολιτικής. Θεωρούμε ότι αυτή η επίθεση δεν πρέπει να τρομοκρατήσει κανέναν και αυτό έχει ως στόχο και ότι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ θα απαντάει πάντα μέσω της δημοκρατικής οδού και με τους αγώνες της που έχουμε δώσει έτσι κι αλλιώς στο παρελθόν αλλά και που θα δώσουμε με πολύ μεγαλύτερη ένταση και στο επόμενο διάστημα γιατί αυτό μας επιβάλλουν οι ίδιες οι συνθήκες και οι ανάγκες του κόσμου και της νεολαίας. Τέλος, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κοινωνία να μην φοβηθεί από τέτοιου είδους τρομοκρατικές πράξεις, προσθέτοντας πως ο φόβος ανήκει στο παρελθόν.